Γεια σας αγαπητοί φίλοι, στην υποτέλεια έχει οδηγήσει τον αραβικό λαό της Λιβύης η φιλοτουρκική κυβέρνηση της Τριπόλεως υπό τον Αλ Σαράτς πρώτα και τον Αμπντούλ Χαμπίμπ Μέιμπα μετά. Ο Ερντογάν υπέβαλε στις 12 του μήνα μνημόνιο κατανόησης στο κοινοβούλιο για το καθεστώς των τουρκικών δυνάμεων, εγώ θα τις πω κατοχικές, που βρίσκονται στη Λιβύη. Με αυτή τη συμφωνία εμβαθύνεται η στρατιωτική συνεργασία, υποτίθεται, ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά στην ουσία πρόκειται περί καθεστώς υποτέλειας της Λιβύης προς την Άγκυρα. Παρόμοια συμφωνία έχει υπογράψει και η Σομαλία, η οποία δίνει τα 30% από τα κέρδη στην Τουρκία με αντάλλαγμα την τουρκική στρατιωτική προστασία. Βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή δίνει στις τουρκικές δυνάμεις ευρεία νομική προστασία αλλά και υλικοτεχνική υποστήριξη. Επιχειρούν σε λιβικό έδαφος. Είναι υποχρεωμένες οι λιβικές αρχές να τους παρέχουν φως, νερό, τηλέφωνο, αποχέτευση και πάει λέγοντας. Το μνημόνιο υπεγράφει στην ατάλεια της Παμφιλίας Νοτίου Μικράς Ασίας την 1η Μαρτίου βασιζόμενο σε προηγούμενες συμφωνίες όπως το Μνημόνιο Συνεργασίας Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του 2012 και του Μνημονίου Ασφαλείας και Στρατιωτικής Συνεργασίας του 2019. Καταγγέλει ο Κένεθ Λεβέντ στο αγαπητό Nordic Monitor. Η Τουρκία θα υποστηρίξει την αδιάρθρωση και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Λιβύης. Είναι για τους φιλότουρκους της Τρίπολης αυτό, ελεγχόμενους από την Τουρκία. Αυτοί κυβερνούν με τη βοήθεια 18.000 Σύριων μισθοφόρων πιστών στον Ταγί Περντογάν. Αυτοί με τη σειρά τους διοικούνται από Τούρκους στρατιωτικούς. Αυτό το αίτημα το έχει απευθύνει υποτίθεται η Λιβύη, ενώ στην πραγματικότητα το λιβικά εκλεγμένο Λιβικό Κοινοβούλιο και το αρχηγείο του Λιβικού Στρατού έχει καταφύγει στην ελεύθερη Βεγγάζη στα Ανατολικά και από εκεί έχει πολεμήσει στεναρά στα πεδία των μεχών την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Είχε μάλιστα καταφέρει ο ηρωικός Εθνικός Λιβικός Στρατός να μπει μέσα στην Τρίπολη και παραλίγο να την απελευθερώσει. Το απέτρεψε ισχυρή δύναμη 6-7 φρεγατών του τουρκικού στόλου. Κανένας δεν απαγόρευσε, καταλαβαίνετε, στον τουρκικό στόλο να πάει εκεί. Κάποιοι θα μπορούσαν. Η Αθήνα ίσως. Παρίσι. Ευρεία νομική ασυλία λοιπόν προβλέπει το μνημόνιο που παρέχει στις τουρκικές δυνάμεις σύμφωνα με το άρθρο 11 τυχόν εγκλήματα που διαπράττονται από τους Τούρκους στρατιωτικούς μέσα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους ή στα επίσημα καθηκοντά τους να διέπονται όχι από το λιβικό αλλά από το τουρκικό δίκαιο. Αν θυμάμαι καλά το ελληνικό κλιμάκιο που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για να χειρίζεται τους πυράβλους πάτριο, τους πανίσχυρους, τους ελληνικούς που φυλάτουμε τμήμα του εναερίου χώρου του βασιλείου διέπονται από το δικό μας, νομίζω από τη Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι καλά. Οι Τούρκοι προστατεύονται λοιπόν από το λιβικό νομικό σύστημα όσον αφορά τα επίσημα καθήκοντά τους και ενισχύουν έτσι τη δικαιοδοσία της Τουρκίας, αλλά τα εγκλήματα που διαπράττονται εκτός επισήμων καθηκόντων θα υπάγονται στη δικαιοδοσία της Λιβύης, αλλά ειδικές διατάξεις εξασφαλίζουν ότι τυχόν ποινές θα είναι ευθυγραμμισμένες με τα νομικά πλαίσια Άγκυρας και Τρίπολης. Να δείτε το μέγεθος και οι συμβολισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με το άρθρο 12, το τουρκικό στρατιωτικό προσωπικό φέρει προσωπικά και υπηρεσιακά όπλα και φορά επίσημες στολές εν υπηρεσία όπου βρίσκεται εντός Λιβύης και έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 7, απεριόριστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Λιβύης θα μπορούν έτσι να τα χρησιμοποιήσουν για να αμφισβητήσουν την ελληνική ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα νοτίως της Κρήτης, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαιρούνται από κατάσχεση ή απαγγελία κατηγοριών και υπογραμμίζεται έτσι το επιχειρησιακό εύρος που θα έχουν και ελευθερία οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις της, λέω εγώ. Επίσης διευκολύνεται, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, υλικοτεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια. Μπορούν να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται επικοινωνιακά συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 9, ενσύρματα και ασύρματα συστήματα επικοινωνίας, απρόσκοπτο συντονισμός ανάμεσα στις τουρκικές στρατιωτικές μονάδες και τα κέντρα διοίκησης στην Τουρκία, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη κτλ. Μπορούν, ακούστε, να δημιουργήσουν ταχυδρομεία, τραπεζικά υποκαταστήματα αλλά και εγκαταστάσεις αναψυχής μέσα στις περιοχές που τους έχουν παραχωρηθεί.
Ανάμεσά τους είναι οι αεροπορικές βάσεις Μύτιγκα, δυτικά και άλλου Ατίγια, ανατολικά της Τριπόλεως, και δυτικά της Τριπόλεως η Μισράτα, η Ναυτική. Αμφότερες και οι τρεις στρέφονται εναντίον των ελληνικών συμφερόντων και είναι, αποτελούν απειλή. Επίσης η Λιβική κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη, το κόστος υπηρεσιών βασικών, ρεύμα, νερό, αποχέτευση και ίντερνετ. Θα τους έχει και γρήγορο για να διασκεδάζουν καλά και να παρακολουθούν και καλά. Αυτά όλα δωρεάν, και το άρθρο 7 λέει ότι τα καύσιμα και άλλες υλικοτεχνικές υπηρεσίες για τα τουρκικά οχήματα σε ξηρά θάλασσα ή αέρα άνευ κόστους. Δηλαδή οι Λίβοι πληρώνουν για την κατοχή τους στην ουσία από την Τουρκία. Οι φιλότουρκοι, οι δυτικοί. Δεν μιλώ για την ανατολική που μάχονται. Το μνημόνιο αυτό δίνει σημαντικές οικονομικές εξαιρέσεις για τους Τούρκους. Σύμφωνα με το άρθρο 14, απαλλάσσει όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές για τον τουρκικό στρατό από οποιουσδήποτε φόρους της Λιβύης, δασμούς ή τέλη. Έτσι η Τουρκία θα μπορεί άνευ κόστους φορολογικού να εφοδιάζει τις δυνάμεις της, ενώ κανονικά διεθνώς υπάρχουν οικονομικά βάρη για τέτοιου είδους στρατιωτικές επεμβάσεις και παρουσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 8, το κόστος συμβάσεων και αγορών που πραγματοποιούν οι τουρκικές δυνάμεις στη Λιβύη, είτε τοπικά είτε από το εξωτερικό, θα καλύπτονται από τη λιβική κυβέρνηση μετά από διαβουλεύσεις με αυτήν. Το μνημόνιο θα παραμείνει εν ισχύ 3 χρόνια, με τη δυνατότητα να ανανεωθεί αυτομάτως για ένα χρόνο, εκτός αν η μία πλευρά καταγγείλει τη συμφωνία. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται, και στην ουσία αυτές είναι οι νέες Οθωμανικές επαρχίες, τα βιλαέτια ή υποτελείς της Τουρκίας, η Δυτική Λιβύη, η Σομαλία, τα κατεχόμενα της Συρίας, δυστυχώς τα κατεχόμενα της Κύπρου μας, προσωρινά αυτό, ας το γνωρίζουν. Αυτά που πάει να κάνει στο Βόρειο Ιράκ, και πάει λέγοντας, να σας πω κλείνοντας, ότι ο κύριος Λεβέντ αποκαλύπτει, Τούρκος δημοσιογράφος αλλά δίκαιος άνθρωπος, ότι στέλνει Σύριους μισθοφόρους φανατικούς εκεί, υπόσχεται τουρκική υπηκότητα και για τις οικογένειες αυτών. Αυτούς τους μισθοφόρους από τη Συρία τους διαλέγει η τουρκική μυστική υπηρεσία πληροφοριών MIT, που συνεργάζεται και με τζιχαντιστές στη Συρία αλλά και αλλού. Εγώ λέω σε όλα τα μήκη και πλάτη, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου και Κεντρικής Αφρικής. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Στείλτε αυτή την αδέσμευτη ελληνική φωνή σε κάθε ελληνικό σπίτι, όπως ήδη κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.